Σήμερα θέλω να σας δείξω ένα τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καθαρίσουμε το κλιματιστικό μας όσο μπορούμε καλύτερα, δηλαδή να αγγίξουμε το 100%. Αυτό που θέλω να δείξω, το κομμάτι που θα καθαρίσουμε, είναι το εσωτερικό μηχάνημα, γιατί το εσωτερικό είναι αυτό που ερχόμαστε εμείς άμεσα σε επαφή μαζί του, που αναπνέουμε τον αέρα που περνάει από μέσα του, δίνοντάς μας την ενέργεια που εμείς ζητάμε, είτε κρύο είτε ζεστό κάθε φορά. Πρέπει να ξέρουμε ότι όλος ο όγκος του αέρα που υπάρχει στο δωμάτιο, στο σαλόνι, οπουδήποτε εμείς έχουμε το κλιματιστικό και δουλεύει, περνάει μέσα από το μηχάνημα. Τα πράγματα που θα χρειαστούμε για να κάνουμε το service είναι, να ξεκινήσουμε από αυτό δηλαδή, είναι ένα πανάκι καθαρό το οποίο θα το χρησιμοποιήσω μία φορά για να το πετάξω, και γαντάκια μία σχέση θα χρησιμοποιώ μία φορά για αυτά και τα πετάζω. Ένα άλλο πράγμα είναι, πάλι για τη δικιά μας ασφάλεια, είναι μία μάσκα την οποία τη φοράμε κατά τη διάρκεια του σέρβις, γιατί μέσα υπάρχουν μικρόβια, δεν ξέρουμε τι μπορεί να εισπνεύσουμε καθώς ξύνουμε και τρίβουμε το κλιματιστικό. Φοράμε μία μάσκα και κάνουμε το σέρβις με ασφάλεια, για τη δικιά μας ασφάλεια πρώτα απ' όλα. Ένα άλλο τώρα, αν θα καλούσαμε τεχνικό στο σπίτι, θα ήταν όλα αυτά που είπαμε, τα προηγούμενα, και για την ασφάλεια του τεχνικού και για τη δικιά μας ασφάλεια. Συν θα προσθέταμε αυτά εδώ πέρα τα πατουσάκια που μπαίνουν στα παπούτσια, καλύματα είναι, και διπλά μπορεί να τα βάλει και τριπλά για να μην σκίζονται, δεν κοστίζουν τίποτα. Αυτά, πάμε τώρα να δούμε το βίντεο για να έχουμε μια εικόνα πάνω στο κομμάτι το οποίο μιλάμε. Δείτε τώρα εδώ πέρα τι έχει μαζέψει μέσα το κλιματιστικό. Στο πίσω μέρος, πίσω από την περσίδα, είναι αυτό που βλέπετε. Είναι full βρωμιά και όλο αυτό είναι μικρόβια. Ο ανεμιστήρας, δείτε τι έχει επάνω του, έχει μπουκώσει με πράγματα. Τα φίλτρα είναι γεμάτο σκόνη και αυτά. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι έχει επάνω. Εδώ στο στοιχείο μέσα μόνο ο Spider-Man λείπει. Στο λεκανάκι εδώ πέρα βλέπετε τι έχει από κάτω. Είναι κάτω από το λεκανάκι είναι κάτω από το στοιχείο. Αν δεν βγει αν δεν λύσουμε το κλιματιστικό να βγει το λεκανάκι έξω, τι καθαρισμό να κάνει. Λοιπόν, πάμε να λύσουμε το μηχάνημα τώρα. Λύνουμε εδώ πέρα τις βίδες που κρατάνε το στοιχείο και τον ανεμιστήρα μαζί. Ανασηκώνουμε λιγάκι και πάμε να βγάλουμε τον ανεμιστήρα. Κοιτάξτε μέσα τι έχει. Δείτε εδώ πως είναι ο ανεμιστήρας. Και όχι, κοιτάξτε εδώ, στο κομμάτι που δεν μπορούμε να ρίξουμε όταν ψεκάζουμε από κάτω με κάποια αντλία, στο κομμάτι αυτό δεν μπορούμε να ρίξουμε, είναι μέσα τα ηλεκτρικά. Οπότε εκεί πέρα μένει ακαθάριστο αν δεν λύσουμε. Εδώ είναι το λεκανάκι που το έχουμε βγάλει τώρα. Βγάζουμε και τον ανεμιστήρα μας. Το επάνω κομμάτι, πάνω από τις ψύχτρες, το πίσω μέρος, δείτε εδώ πέρα, πού να καθαρίσει αυτό, αν δεν λύσουμε και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ρίχνω τώρα εδώ στο λεκανάκι μέσα με πίεση, με την αντλία μου. Βλέπετε ότι αν δεν τρίψω, αν αφήσω πάνω το λεκανάκι στο μηχάνημα και ρίξω απλά απολυμαντικό, δεν πρόκειται να καθαρίσει. Φεύγουν κάποια κομμάτια χοντρά, αλλά δεν καθαρίζει, δεν γίνεται αυτό που πρέπει αν δεν το τρίψω. Το ίδιο και με τον ανεμιστήρα, ρίχνω απολυμαντικό, βλέπετε ότι θα βγάλει κάτι. Δείτε εδώ πέρα, έχει βγάλει και αυτό, βγάζει βρωμιά, βλέπουμε βρωμιά ότι βγάζει, αλλά δεν φεύγουν όλα. Λοιπόν, ψεκάζω με απολυμαντικό τα πάντα, και τα φίλτρα και τα καπάκια και το λεκανάκι και τον ανεμιστήρα μέσα έξω. Και θα δούμε τώρα εδώ πέρα τη διαφορά στο τρίψιμο, τώρα που έχουν βγει έξω τα πράγματα αυτά όλα, από το να τα άφηνα πάνω. Αν τα άφηνα επάνω δεν θα είχε γίνει κάτι, θα ήταν αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε. Λοιπόν, τρίβω εδώ με το πινέλο μου, μπαίνει μέσα το πινέλο, εισχωρεί στα κενά που είχε ο ανεμιστήρας. Μόλις δείτε το αποτέλεσμα ολοκληρωτικά του ανεμιστήρα, τότε θα καταλάβετε. Δείτε εδώ πέρα, θέλει πολλή δουλειά και πολλή υπομονή. Αν φωνάξουμε ένα τεχνικό, δεν θα είναι το κόστος το κανονικό που πάνω κάτω όλοι γνωρίζουμε. Το κόστος σίγουρα θα είναι μεγαλύτερο, γιατί απαιτεί πάρα πολλή δουλειά και εντάξει, ο χρόνος. Δείτε τώρα τι θα βγάλει εδώ πέρα. Έχω κάνει αυτά τα δύο για να δείτε. Κοιτάξτε πόσο βγάζει τώρα. Όλο αυτό προηγουμένως, πριν τρίψω, είχε μείνει επάνω, δεν είχε βγει. Είχε βγάλει πάλι βρωμιά, αλλά είχε μείνει επάνω. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει.
Πριν μου δείχνει ότι ήταν μαύρος, αλλά τελικά είναι διάφανος ο ανεμιστήρας. Τρίβω και το λεκανάκι καλά με σαπούνι και σφουγγάρι, αφού του έχω ρίξει απολυμαντικό. Όλα τα σημεία προσεκτικά. Λοιπόν, εγώ στο σπίτι μου μόνο τέτοια συντήρηση θα ήθελα να κάνω. Το να έχω κλιματιστικό και να αναπνέω βρώμικο αέρα δεν λέει κάτι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα πως έχει αλλάξει τώρα. Αυτό είναι. Πάμε για τα καπάκια μας. Πλένω τα καπάκια, θα τα βάλω κάπου να στραγγίξουν όλα μαζί. Και τα φίλτρα μου θα πλύνω. Και θα πάμε μετά να πλύνουμε το μηχάνημα, το στοιχείο που έχει μείνει επάνω, γιατί αυτό δεν βγαίνει, είναι που κυκλοφορεί μέσα το φρέον. Και το πίσω μέρος του μηχανήματος, το πλαστικό πίσω μέρος. Σαπουνίζω εδώ πέρα και τα φίλτρα μου. Θα τα ξεπλύνω και αυτά και θα τα αφήσω να στεγνώσουν όλα μαζί. Λοιπόν, δείτε τώρα εδώ πέρα το στοιχείο, παίρνω μια τέτοια βούρτσα, είναι για χαλιά ή για ρούχα, τέλος πάντων για χαλιά είναι πιο πολύ, στα σούπερ μάρκετ την πουλάνε παντού. Κάνω όλο το στοιχείο, οι τρίχες της εισχωρούν μέσα στο στοιχείο και καθαρίζουν σε βάθος, όχι μόνο επιφανειακά. Με ένα πινελάκι κάνω και οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να μπει κάτι μέσα η βούρτσα αυτή, κάνω με το πινελάκι αυτά τα σημεία. Θα καθαρίσω και με το πανί μετά. Δείτε πως έχει αλλάξει εδώ πέρα το στοιχείο όλο. Δείτε τι έχει βγάλει. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Όλο αυτό ήταν μέσα. Θα φεύγει αυτό με πίεση, δεν νομίζω. Κάνω και το πίσω μέρος του κλιματιστικού. Λοιπόν, τώρα τα σημεία που αν δεν έλυνα δεν θα μπορούσα να κάνω. Βλέπετε εδώ το επάνω μέρος αυτό που δεν θα μπορούσα να το κάνω αν δεν είχα λύσει το στοιχείο μου. Εκεί που μπαίνει ο ανεμιστήρας πάλι δεν θα μπορούσα να το κάνω αν δεν είχα λύσει. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα πως έχει γίνει τώρα. Εννοείται πως το πανί δεν το πέρασα ένα χέρι και τελείωσε. Του βάλα απολυμαντικό, το πέρασα ένα χέρι, το ξανάβαλα, το ξέπλυνα, ξανάβαλα, το ξαναπέρασα, το ξαναξέπλυνα, ξανά και ξανά και ξανά και με καθαρό νερό στο τέλος. Λοιπόν, πάμε τώρα να κουμπώσουμε πάνω τον ανεμιστήρα και το λεκανάκι μας, να κλείσουμε το κλιματιστικό δηλαδή. Δεν θα βάλω ακόμα τα καπάκια γιατί θέλω να πλύνω το στοιχείο, αλλά πρέπει να βάλω το λεκανάκι επάνω. Το στοιχείο δεν το πλύνα πρώτο γιατί θα έσταγε κάτω και θα κάναμε θα λερώναμε το πάτωμα και όλα τα σχετικά. Οπότε κουμπώνω επάνω, βάζω και το λεκανάκι, ρίχνω απολυμαντικό αφού έχω καθαρίσει το ανεμιστήρα, το στοιχείο είδατε. Ρίχνω απολυμαντικό, σκοτώνω και σε αυτό τα μικρόβια και τα νερά που θα κάτσουν στο λεκανάκι. Θα ξαναβγάλω το λεκανάκι, αυτό εδώ πέρα θα το λύσω ξανά αφού ρίξω απολυμαντικό και αφού ξεπλύνω το στοιχείο με καθαρό νερό στο τέλος. Θα βγάλω το λεκανάκι πάλι και θα το καθαρίσω και θα το ξανατοποθετήσω επάνω. Θα το ξεπλύνω δηλαδή και θα το βάλουμε πάλι επάνω. Έχω ρίξει ένα πανί στα ηλεκτρικά, στα δεξιά που βλέπετε, για να μην πάνε νερά εκεί πέρα. Ρίχνω άφθονο εδώ πέρα απολυμαντικό όπως βλέπετε και στο τέλος θα ρίξω και νερό καθαρό. Βλέπετε ότι ξεκουμπώνω πάλι το λεκανάκι, θέλω να το ξεπλύνω από το απολυμαντικό και ό,τι έχει κάτσει μέσα από αυτά που φύγαν από τις ψύχτρες. Κάνω και το πίσω μέρος λίγο γιατί πήγαν κάποιες σταγόνες. Λοιπόν, αφού ξεπλύνω το λεκανάκι το ξανακουμπώνω επάνω, βάζω για τα καπάκια μου, βάζω τη μάσκα του κλιματιστικού.
προσέχω να κουμπώσει καλά για να μην έχω τριξίματα και ακούω θόρυβο στο, κατά τη λειτουργία του. Βάζουμε και τα φίλτρα. Και το τελικό καπάκι μας και το μηχάνημα είναι έτοιμο. Δείτε τώρα πως έχει γίνει. Δείτε εδώ πέρα πως είναι. Γυρίστε το βιντεάκι στην αρχή του να δείτε πως, είναι, πως ήταν το μηχάνημα. Και δείτε εδώ πέρα το αποτέλεσμα πως έχει γίνει. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το βλέπεις και μυρίζεις τον καθαρό αέρα πια. Έτοιμο το μηχάνημά μου. Πάμε να το βάλουμε και μπροστά. Όπως βλέπετε. Αυτό είναι. Έτοιμο το μηχάνημα. Αυτός, όπως φαίνεται, είναι ένας ολοκληρωμένος καθαρισμός του κλιματιστικού της εσωτερικής μονάδας για να μπορέσω να έχω όσο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας χρησιμοποιεί διάφορους μεθόδους και ο καθένας επιλέγει και κάνει το κουμάντο του. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.